Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Με Αλέκα Κανελίδου μπαίνουμε. Η σημερινή ημέρα δεν είμαστε μόνοι, έτσι, γιατί είπαμε μόνο οι τρελοί είναι μόνοι τους και αυτοί θέλουν παρέα. Έχουμε επιστροφή Σοφίας από Νάπολη. Καλησπέρα Σόφη. Απευθείας κιόλας, έτσι, με τη βαλίτσα ήρθα. Ακαριέα δηλαδή, φρέσκια είναι η Σόφη. Κατευθείαν ήρθε να ενώσει τη φωνή της εδώ και να βοηθήσει άξια συμπαραστάτρια, ακρογωνιαίος λίθος της Goldbet. Εντάξει, έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε τα πούμε. Έχει Europa, έχει και μπάσκετ από ό,τι είδα, έχει προκριματικά. Θα τα πούμε αυτά, βήμα-βήμα τέλει. Πέρασες καλά αυτή είναι η ουσία. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Το μεδούλι της ζωής το ένιωσες, η Ιταλία εντάξει. Ήτανε, εντάξει. Καλοντημένη, φαγητά, τέτοια μέτρια. Η αυθεντική Ιταλή, ναι, η αυθεντική, τονίζω. Ναι, ωραία. Και φυσικά έχουμε και τον Αλέκο, το γνωστό Αλέκο πλέον σε όλους, έτσι, ο γνωστός διευθυντής. Αν οι διευθυντές είχαν διευθυντή, θα είχαν τον Αλέκο. Γεια σου, Άλεξ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ήμουν στην Νάπολη, από εδώ ήρθα, από τη Θεσσαλονίκη. Αλέκο, εσύ δεν μπορείς να πας στην Νάπολη. Η δουλειά σου σένα είναι ως τα σύνορα και πίσω και του Μπαλίν. Λοιπόν, αφού καλησπέρισαμε τους φίλους μας για σήμερα που θα έχουμε κοντά μας, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Σήμερα το βράδυ, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, μια γιορτή, θα φορέσει το ευρωπαϊκό κουστούμι του και στο Stafford Bridge θα αντιμετωπίσουμε την Chelsea. Άλλη μια ωραία πρόκληση. Θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, αλλά θα μιλήσουμε και για Champions League για χθες, για τη χθεσινή ημέρα, η οποία στέφθηκε με επιτυχία απόλυτη. Ναι. Goldbet μοίρασε χρήμα. Μοίρασε πάλι. Μοίρασε χρήμα. Πήραμε και εμείς, καρποθήκαμε. Οι τσέπες μας χαμογελάνε. Φορτέξε ο Αλέκος. Έτσι, με την άξιο συμπαραστάτη ο αδελφός. Βασικά, ο αδελφός μου έκανε όλη τη δουλειά και εμείς πήραμε το χρήμα. Τετράδα και αμέσως φυσικά πήγε στο ταμείο και τα λεφτά χοροπήδησαν στην τσέπη του. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ σήμερα. Θέλουμε να δούμε ένα ΠΑΟΚ αντάξιο των προσδοκιών, ανταγωνιστικό πάνω απ' όλα. Έτσι, ένας ΠΑΟΚ που πάντοτε στο Λονδίνο μας βγάζει άσπρα πρόσωπους. Τα λέγαμε και χθες, έχουμε 3-3 εκεί. Έχουμε την επιτυχία εναντίον της Arsenal το 1-1. Έχουμε το θρίαμβο με την Tottenham το 1-2. Και έχουμε και το φιλικό που κερδίσαμε την QPR με 0-1. Οπότε σήμερα στην τέταρτη επίσκεψή μας ευελπιστούμε να κάνουμε μια ωραία εμφάνιση. Έτσι, να παίξουμε όπως πρέπει, σαν ΠΑΟΚ, σαν ένα από τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Να το δείξουν αυτό οι παίκτες μας. Θεωρώ ότι τις έχουν τις δυνατότητες. Σίγουρα τις έχουν τις δυνατότητες, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το ερμηνεύσουμε το μάτς με δύο στοιχεία. Πρώτα, τι θα κάνει η Βίντι που παίζει πριν. Αν η Βίντι κερδίσει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Οπότε και από μέσα τους οι ποδοσφαιριστές θα χάσουν αυτή την όρεξη για τη νίκη. Όχι, δεν πρέπει τόσο να χάσουν καμία όρεξη, Γιάννη. Εγώ εδώ διαφωνώ καθέτος. Η φλόγα για την ψυχολογικό νίκη είναι πρέπει περισσότερο. Να υπάρχει πάντα. Σίγουρα μέσα. Υπάρχει, αλλά άλλο να παίζεις ένα διάφορο μάτς και άλλο να νομίζεις ότι κερδίζοντας ή με ισοπαλία θα προκριθείς κιόλας. Και ο προπονητής ίσως κάνει και αλλαγές. Πιστεύω την τελευταία στιγμή. Αν και έδειξε ποιους θα βάλει, αλλά μέχρι κοίταξε, την τελευταία εγώ θεωρώ στιγμή. Ότι ο ΠΑΟΚ, οι 16 παίκτες είναι βασικοί. Ναι. Αυτοί που μπαίνουν βγαίνουν και παίζουν Δευτέρες, Πέμπτες, γιατί τα μάτς είναι πάρα πολλά. Ο ΠΑΟΚ έχει 15-16 παίκτες, τους οποίους εγώ θεωρώ ότι λέγονται βασικοί όλοι. Και τον Έλκαντοβι βασικό θα τον πεις, και τον Λιμιό βασικό θα τον πεις, και τον Βέμπλουμ βασικό θα τον πεις, τον Πόντους. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει αναντικατάστατος από την αρχή της χρονιάς τον Πασχαλάκη και τον Κρέσπο. Αυτοί είναι που δεν έχουν χάσει λεπτό. Ναι, και ο Βαρέλα, άξιος συμπαραστάτης, εκεί κοντά. Τώρα θα δούμε ένα ΠΑΟΚ με τον Μπρίγιοβιτς στην κορυφή. Έτσι. Στα πλάγια μάλλον. Ελκαντουρί με Ζαμπάρ. Αλέκο, θέλω να πιστεύω ότι δεν θέλω να μπούμε στην λογική το τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου και πώς θα παρατάξει την ομάδα. Έτσι. Απλά όμως θεωρώ ότι έχει κάνει μια σκέψη ότι να ξεκινήσει και με το Χατσερίδη. Έτσι. Ναι. Μακάρι, ό,τι και να πει ο προπονητής μας, εμείς συμπλέουμε πάντοτε με την άποψή του. Και άμα θέλει να βάλει το Χατσερίδη σε ένα τόσο κρίσιμο μάτσο, σε έναν παίκτη ποδοσφαιριστή, κρίσιμο μάτσο εννοούμε για την ιστορία του ΠΑΟΚ γενικότερα. Όχι μόνο με τη βαθμοθυρία και με το στόχο που έχει στον επόμενο. Αυτά τα μάτς μένουν ανεξίτηλα γραμμένα στη μνήμη σου. Δηλαδή και με την Dortmund παίξαμε ένα μάτς, το οποίο κάναμε διπλό. Έτσι, και παρόλο που δεν έχει ενδιαφέρον. Χωρίς ενδιαφέρον, αλλά ποιος δεν θυμάται το γκολ του Μακ και το 0-1. Σίγουρα. Μια Dortmund η οποία ήταν δύο χρόνια και αίτητη στο γήπεδό της. Σωστά. Οπότε σήμερα θέλουμε να δούμε στο Stafford Bridge τον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας και τον ΠΑΟΚ των ονείρων μας και των προσδοκιών μας να είναι όπως πρέπει. Ο ΠΑΟΚ ζει για αυτά τα μάτς, νομίζω. Όλα αυτά τα μάτς για τον ΠΑΟΚ είναι μάνα εξ ουρανού.
Εντάξει, πρέπει να τιμήσει όμως και τον κόσμο που είναι εκεί πέρα, έτσι. Άρα, να το λένε ναι. Και θα φτάσουμε και εκεί, να δώσουμε, να δώσουμε χαιρετισμούς καταρχήν στον Κόλκα και σε όλους που βρίσκονται εκεί, όλους τους φίλους, γιατί μόνο εμείς μείναμε εδώ. Επίσης, στα social media έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, οπότε όποιο και να είναι το σημερινό αποτέλεσμα, πρέπει να παρουσιάσουμε μια άψογη εικόνα στο γήπεδο. Να ξέρεις κάτι, φίλη μου Σοφία και εσύ Αλέκο, ότι ο μέσος ΠΑΟΚτσής, το ΠΑΟΚ έχει 2.700 εισιτήρια. Εγώ εκεί θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 5.000. Και παραπάνω ίσως. Ναι, αυτοί οι 2.300, ας υποθέσουμε ότι είναι 5.000, μπορεί εύκολα χθες να πήγαν να είδαν το Tottenham Λονδίνο, στο Λονδίνο παίζονταν η Tottenham με την Ίντερ, στο Wembley. Έτσι, και μπορούν εύκολα χθες να μπήκαν μέσα στο Wembley να είδαν αυτό το match και σήμερα να πάνε σε pub και να δούνε το Chelsea ΠΑΟΚ, ενώ θα βρίσκονται στο Λονδίνο. Σωστό. Πανεύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Οξύμορο αρκετά. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει. Για τους 2.700 που θα είναι μέσα και θα είναι τυχεροί, απλώς θα έχουν μια εκπληκτική εμπειρία στη συνέχεια της ζωής τους για να έχουν να διηγούνται είτε στους φίλους τους είτε στα παιδιά τους. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο θέλω για Champions League, για τα χθεσινά τα μάτς, γιατί η Goldbet χθες πάλι μοίρασε αφιδώς χρήμα, γιατί βγήκανε τα απόλυτα φαβορί και τα στάνταρ που έψαχνε ο κόσμος να ψάξει. Και να μιλήσουμε έτσι για κάθε ένα μάτς, Αλέκο, ένα σιγά σιγά να πούμε το τι έγινε. Είχαμε δύο μάτς, ένα πρόγευμα, έπαιξε η Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μονακό. 2-0 η Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα μάτς στο οποίο έπαιζε σαν τη γάτα με τον ποτίκι, τα πολλά με τα λίγα, ότι η Ανή δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη Μονακό γιατί δεν έχει υλικό. Είναι σαν και αυτό που λέμε, ου καν λάβεις πάρα του μη έχοντος. Πιάσε τον ξυπόλυτο και πάρε τα παπούτσια. Πώς να παίξει ο άνθρωπος όταν δεν έχει εργαλεία. Έχει ξεπουληθεί εντελώς η Μονακό. Έτσι. Δια περιπάτου λοιπόν κέρδισε η Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0, πανεύκολα. Στα πρώτα 30 λεπτά καθάρισε το μάτς. Και όταν δόθηκε μια ευκαιρία με ένα πέναλτι του Φαλκάο. Του Φαλκάο, του γνωστού του Σεντεφόρ, που πέρασε με εξαιρετική αποτυχία και από τη Manchester United και από την Τζέλσι. Για όσους θυμούνται. Αυτός ο άνθρωπος έχασε το πέναλτι. Άσχετα που ο Όμπλακ, που κατά την άποψή μου. Πολύ ξεκάθαρος λοιπόν ήταν ο Γιουνές, αυτός ο τιμήσιος Σεντεφόρ του Άρη. Ο άνθρωπος έβγαλε μια ξεκάθαρη πικρία για το πέναλτι που έχασε εναντίον του ΠΑΟΚ. Και όπως είναι όλα μέσα στη ζωή και περίμενε να τους έχει όλους δίπλα του, τους είχε απέναντί του σε τέτοια κομβική και κρίσιμη στιγμή τη ζωή του γενικότερα. Μ' άρεσε που παρουσίασε την ανθρώπινη πλευρά του και θα κάνω ένα κυνηγητό στον δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε την ερώτηση πώς βλέπεις το Σάβα Παντελίδη. Τι ήθελες να απαντήσεις, ότι δεν είναι καλός, ότι δεν έχει επικοινωνία με τους παίκτες, ότι έχει πρόβλημα μαζί μου. Δηλαδή αυτές οι ερωτήσεις δεν πρέπει να γίνονται, να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Και μετά από αυτή την παρατήρηση προχωράμε για τα μάτια του Champions League και εκεί ήμασταν. Η Λοκομοτίβ Μόσχας έπαιξε με την Γαλατά Σαράι. Και η Λοκομοτίβ Μόσχας λοιπόν από τους 0 βαθμούς έφτασε στους 3 αφού κέρδισε την ομάδα του Φατίχ Τερίμ και εύκολα. Και έτσι η μόνη ομάδα, φίλε μου Αλέκο, που είναι με 0 βαθμούς όλο το Champions League είναι η. Είναι η ΑΕΚ, αλλά κινδυνεύει και με αφαίρεση βαθμών. Πού να πάει με αφαίρεση. Μείον 3, μείον 4, μείον 6, μείον 8. Να τελειώσει με μείον. Με μείον. Θα είναι η πρώτη ομάδα. Αλέκο, άμα είναι ένα πράγματα. Να γελάνε και οι νεκροί, θα σταματήσουμε. Είπαμε, θα έχουμε λίγο γλυκό επίπεδο εδώ. Λοιπόν. Πηγαίνουμε στο επόμενο μάτι του Champions League το χθεσινό. Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπριζ. Μια ομάδα που πήρε στο λαιμό τη χωρίς κανένα εισαγωγικό πολλούς παίκτες του στοιχήματος. 0-0 με μέτρια έως κακή εμφάνιση. Μπορούσε να κερδίσει, έκανε 3-4 κραυγαλαίες ευκαιρίες με το Ρόις και τον Αλκάθερ. Αλλά τελικά το ταμπλό έγραψε 0-0 και τα λεφτά στο συγκεκριμένο, όσοι επένδυσαν επάνω του, αλλάξανε χέρια. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ. Εντάξει. Σε ένα στοίχημα έπαιξα. Εσύ και άλλοι χιλιάδες παίκτες της Goldbet. Η ζωή, είπαμε, είναι, το στοίχημα είναι μια απεικόνηση της ζωής. Ναι. Υπάρχει νίκη, υπάρχει και ήττα. Ναι. Αλλά είχε και άλλα μάτς, οπότε. Είχε και άλλα μάτς, όπως ένα άσο τον οποίο τον πιστέψαν αρκετοί ήταν στο 1-31. Η Νάπολη με τον Ερυθρό Αστέρα. Μια Νάπολη που ήθελε αποκλειστικά και μόνο νίκη, γιατί ήταν ο πιο αμφίβοπος όμιλος. Ο Ερυθρός Αστέρας πριν από το μάτς διεκδικούσε ακόμα και την πρώτη θέση συνδυασμό αποτελεσμάτων. Έτσι. Η Νάπολη λοιπόν κέρδισε με 3-1 εύκολα. Με ένα γκολ του Χάμσικ, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Νάπολη. Έχει περάσει και τον Μαραντόνα και όλους. 123 γκολ έχει σκοράρει. Αυτός με το μοϊκανικό, με το μοϊκανόν, το χτένισμα. Συμπαίκτης του ΜΑΚ στη Σλοβακία. Μπράβο, στην εθνική Σλοβακία. Και τα άλλα δύο γκολ τα πέτυχε ο Μέρτενς, αυτός ο Νάνος, ο Βέλγος, ο οποίος στέλνει την μπάλα έτσι, για πλάκα, σαν να είναι βαρέλι την πετάει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Με όλους τους τρόπους. Είναι ένας κοντός δαίμονας, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Το επόμενο μάτς ήταν η Paris Saint-Germain με τη Liverpool. Ένα από τα δύο μεγάλα μάτς χθεσινής βραδιάς. Η Paris Saint-Germain ήταν καλύτερη σε όλο το 90 λεπτό και δίκαια επικράτησε εναντίον της συμπάθειάς μας, της καψούρας μας, των παιδικών μας χρόνων, της Liverpool. Το ήθελε το μάτς και το πήρε. Παίχτηκε αυτό το μάτς goal-goal και over, πληρώθηκαν όλοι και με τον Άσο. Το 90% των παικτών του στοιχήματος. Η Πόρτο με τη Σάλκε σε ένα παιχνίδι αδιάφορο σε εισαγωγικά,
επειδή με το προηγούμενο αποτέλεσμα, το μάτς που είχε ξεκινήσει τον 8 παρα 5, είχε ανοίξει την πόρτα για τους 16 και για τις δύο ομάδες, και για την Πόρτο και για τη Σάλκε. Και όλοι περιμένουμε να δούμε ένα ανιαρό μάτς και δικαιωθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν όλα 0 και 0-0 φυσικά και το αποτέλεσμα. Και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το μάτς over 3,5. Με 3-1 νίκησε η Πόρτο, έτσι, η ομάδα του Σέρτζιο Κονσέισαο. Που είμαστε φαν. Φαν Κονσέισαο. Ο Κονσέισαο των 5 παιδιών, 5 αγωγιών. 4. 4 αγώγια και. 4 αγώγια. Καλά είναι, σε καλή κατάσταση. Ναι. Άπειρα λεφτά. Ναι, οικονομικά ανεξάρτητος. Από τη μεγαλύτερη μεταγραφή στον κόσμο όταν είχε πάει στη Λάτσιο. Και ένας ποδοσφαιριστής, χαρισματικός, εμβληματικός. Άσχετα από τον ΠΑΟΚ που πέρασε στα 36 του, εγώ θεωρώ ότι έβαλε τη σφραγίδα του στην ομάδα. Ναι. Ανέβασε την ομάδα level. Και έμεινε στις καρδιές των φιλάθλων. Δηλαδή, όλοι θα θυμούνται για αρκετά ακόμα χρόνια ότι ο Κονσέισαο πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Θεωρείς και εσύ ότι σε κάποια χρόνια, σε κάποια εξαετία, επτέτεια, δεν μιλάμε για το άμεσο μέλλον, θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της ομάδας? Πολύ δύσκολα, γιατί ανέβηκε επίπεδο. Θα μπορούσε αυτό να γίνει, που κάποτε το συζητούσαμε με ορισμένους πριν 2 χρόνια. Όταν πριν πάει ακόμα στη Νάντ, τότε υπήρχε. Νάντ πήγε στη Νάντ. Ναι. Όταν λες τη βλακή σου, πετάγομαι σε δύο χρόνια. Ναι, προσπαθώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τότε θα μπορούσε να έρθει στον ΠΑΟΚ, ήταν ευκαιρία, αλλά τώρα ανέβηκε και οικονομικά. Δηλαδή, στις ομάδες που θα πάει ή που πάει ο. Ανέβασε το επίπεδο του. Οπότε δηλαδή, είναι μέσα πλέον στους top 20. Top 20. Και θα κάνει και άλλη μεταγραφή σαν προπονητής. Δηλαδή, θα φύγει από το Πόρτο και θα πάει μάλλον κάποια στιγμή στην Αγγλία, δεν ξέρω, Ισπανία. Πάντως το έχει. Το έχει. Το έχει. Τον βλέπεις και σε βγάζει, ναι. Σε αποπνέει ότι το έχει. Είναι προπονητής. Να πω κάτι που είναι αλήθεια. Αβίαστα φυσικά, θα μιλήσεις. Αβίαστα. Όταν ήταν βοηθός προπονητής στην Σταντάρ, είχαμε μιλήσει και μου είπε, είναι κάτι που με πάει. Λέω, που κατάλαβε ότι τον πάει. Λέει, το έχω μέσα μου. Από ό,τι καταλάβατε, ακροατές και ακροάτριες, υπάρχει φιλική σχέση. Αυτό θέλει να μας περάσει έντεχνα ο Αλέκος Δωμάτια Παύλα. Το ξέρουν όλοι. Ότι έχει άριστη σχέση με το Σέρτζιο, ναι. Κονσέισαο. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα τον βγάλουμε. Το καταλάβαμε, Αλέκο. Κάποια στιγμή θα τον βγάλουμε εδώ απευθείας. Προχωράμε για την οικονομία, γιατί έχουμε σήμερα, ναι, λίγο χρόνο. Λίγο ήταν χρόνο. Και ο Γιουνές, είναι και οι διαφημισούλες. Να πούμε για το μάτς το οποίο δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο στοιχημάτων χθες στην Goldbet. Ήταν το Tottenham Inter. Οι φίλοι όλοι, όταν μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από 80%, είναι όλοι. Προτίμησαν τον άσο της Inter και δικαιώθηκαν. Τον άσο της Τότεναμ. Τον άσο της Τότεναμ και δικαιώθηκα. Έτσι είπα. Φυσικά διορθώνεις. Εγώ κάνω μόνο λάθη κατά τη διάρκεια της μέρας. Πού και πού λέω κανένα σωστό. Λοιπόν, η Τότεναμ λοιπόν ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έκανε ευκαιρίες. Ευτύχησε να κάνει τον γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και συγκεκριμένα στο 82. Ένα υπέροχο γκολ. Το συνήθεια ύποπτο, ποιος το έβαλε. Δεν το είδα αυτό καθόλου. Το γκολ το έβαλε ο Έριξεν, ο Δανός. Ναι, ναι. Αλλά είναι μια υπέροχη. Ναι, μπήκε αλλαγή, ναι. Αυτός ο άνθρωπος με τόσο καθαρό μυαλό που νομίζει ότι παίζει στη γειτονιά του, ναι. Δηλαδή είναι ο καλός ο παίκτης με τους κακούς. Γίνεται χαμός για δεξιά και αριστερά και μόλις πάει η μπάλα στα πόδια του, ηρεμούν όλοι. Και το κοιτάζουν με δέος και ανοίγει, ναι, τα μαθήματα, την εγκυκλοπαίδεια μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαίρου και μοιράζει απλόχερα τις γνώσεις του στους διψασμένους φιλάθλους. Έβαλε λοιπόν ένα γκολ τον Μπακαγιώκο, μπήκε από δεξιά κρατώντας την μπάλα, την έδωσε στον Ντέλε Άλλη, αυτός έκανε μια ωραία περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, στο ύψος του πέναλτι και την έσπρωξε σε μια απαράμιλη ασίστ προς τον Έριξεν, ο οποίος ερχόταν τρέιλερ και από τα 8 μέτρα φυσικά ήταν αδύνατο να στοχίσει. Γλυκά πέταξε την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Λοιπόν, και το τελευταίο μάτς ήταν η Αϊτχόφεν με την Μπαρτσελώνα. Αυτό το μάτς θα πω ήταν η μαγική εικόνα, με την έννοια ότι η Αϊτχόφεν στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε εύκολα να προηγηθεί και 1 και 2-0, είχε δύο δοκάρια, αλλά όταν στην άλλη ομάδα υπάρχει ο Θεός των Θεών, το νούμερο 1 της τελευταίας δεκαετίας και για μένα της τελευταίας εκατονταετίας στο ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος, ο ψηλός σε εισαγωγικά, γιατί ψηλός είναι σε όλα, ο Μέση, που αν ξεκινήσεις να γράφεις το τι έχει καταφέρει και τι έχει πάρει μέχρι τώρα στην καριέρα του, μπορεί να γράφεις κανένα τετράμινο. Εκτός από την εθνική όμως. Ναι, αυτό λέμε. Και μόλις θα πάρει και ένα παγκόσμιο κύπελλο, γιατί λυσιάξατε όλοι εσείς οι κακεντρεχείς. Όχι, ότι όχι. Εγώ είμαι φαν του. Βέβαια. Δεν λυσιάξα, εντάξει, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Δεν μπορώ ακόμα να ξεχωρίσω ποιος είναι καλύτερος. Ποιος είναι καλύτερος, ο Μαραντόνα ή ο Μέση. Ακόμα δεν μπορώ να το ξεχωρίσω μέσα μου. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Μέση τον ξεπέρασε και το Θεό Μαραντόνα, ο οποίος είναι κοντά, αλλά για μένα, και εκφέρω φυσικά προσωπική μου γνώμη, μια ανάσα πίσω. Λοιπόν. Να αναφέρουμε πάντως σε αυτό το σημείο, διάβασα ότι ο Μέση στο χθεσινό το παιχνίδι συμπλήρωσε τα 106 γκολ
με τη φανέλα της ίδιας ομάδας και πέρασε τον Ρονάλντο, ο οποίος είχε 105 γκολ με την ομάδα της Ρεάλ σε αγώνες Champions League. Πάντα, και να ξέρεις, Σόφη, θα υπάρξουν παιδιά από 8 χρονών μέχρι 14 να παίζουν σε αλάνες και 106 γκολ δεν θα βάλουν. Άσχετα και πού θα βρουν τις αλάνες. Αυτό είναι άλλο ερώτημα και άλλη συζήτηση. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο, κομψό, γλυκό, όμορφο. Για πάμε. 24 αγώνες λοιπόν σήμερα έχουμε για το Europa League, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Στοιχηματικά φυσικά σταθερά. Ανοίξτε λοιπόν, τι να ανοίξουν για Goldbet και να παίξουνε. Συνδεθείτε από υπολογιστή, τάμπλετ, λάπτοπ, κινητά, τα πάντα. Όλα ανοιχτά σήμερα. Όλα για ανοιχτά. Να ποντάρουμε. Γιατί γίνεται πόλεμος. 24 πόλεμο. Αγώνες τώρα και επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, έτσι, θα τα βλέπουμε φωτογραφικά τα μάτς και θα δίνουμε τις προτάσεις μας. Μετά μπορείτε να τις δείτε. Πού θα τις δουν οι Σόφοι, που μπορούν να τα δουν. Λοιπόν, θα μπουν στην αρχική σελίδα της Goldbet, ακόμα και να μην είναι εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορούν να δουν τις αποδόσεις, να συγκρίνουν οι άνθρωποι. Και όταν συγκρίνετε, θα μείνετε άφωνοι με το αποτέλεσμα. Κανείς, το ξαναλέμε, δεν μπορεί να είναι καλύτερος από την Goldbet. Μπορεί να είναι μόνο εφάμιλος. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, ξεκινάνε τα ματς, Σόφη, σήμερα νωρίς 6 παρα 10. 6 παρα 10, λοιπόν, έχουμε Αστάνα, Δυναμό Κιέβου. Φίλε μου, Αλέκο, βλέπεις κάτι εδώ στοιχηματικά? Όχι, δεν βλέπω τίποτε. Θα έλεγες, είσαι τυφλός στο συγκεκριμένο ματς. Ναι. Και εγώ είμαι τυφλός. Είμαστε δύο τυφλοί, το παρατάμε στην τύχη το ματς. Μετά πάμε Σπαρτάκ Μόσχας, Ραμπίν Βιέννης. Εγώ εδώ βλέπω έναν ωραίο άσο της Σπαρτάκ. Μέσα στο κρύο, μέσα στην παγωνιά. Αυτοί έχουν βρει τα πατήματά τους. Προχθές κάνανε ανατροπή στο πρωτάθλημά τους. Εγώ θα τη στηρίξω τη Σπαρτάκ Μόσχας και τον άσο. Και εγώ τον ένα, βλέπω γιατί έχει και ένα 58. Ναι. 1,65 είναι ο άσος. Ανέβηκε κύρια, άρα παίχτηκε ανάποδα, οπότε ένα, καλύτερα. Ένα μάτς που η Σπαρτάκ το χρειάζεται για να περάσει. Βέβαια. Οπότε θα, πιστεύω θα το κερδίσει. Ωραία, συμφωνούμε οπότε στη Σπαρτάκ. Ξεκινάμε μετά με αγώνες 8 παρα 5, Zenit Κοπενχάγη. Ζενίτ Κοπενχάγη, Αγίας Πετρούπολης. Για Ζενίτ με τη μαύρη κομμωδία, με την Αλέκο, καλή ομάδα τη Ζενίτ. Την παίζει, πλούσια ομάδα. Παίζει και ο Μακ εκεί, οπότε έχουμε και σύνδεση. Εντάξει, εντάξει, δεν έχει κανένα ακαβγωνιαίο δίπλα ο Μακ. Τα ακούει ο κόσμο και νομίζω ότι ο Μακ είναι ο παίκτη που ξεκινάει και τελειώνει η ομάδα από αυτόν. Είναι ένα κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα τη Ζενίτ. Και η Ζενίτ το χρειάζεται το μάτι για να βγει και πρώτη. Το βλέπεις άσο ή δεν βλέπεις τίποτα? Το βλέπω άσο. Το βλέπω. Εγώ τη Ζενίτ την Κοπενχάγη τη βάλω. Πόσο είναι το ποσοστό που. Ο άσος είναι στο 1,73 αυτή τη στιγμή. Καλό. Και καλό το ποσοστό. 1,73. Σε σημειώνω εδώ για να, δεχτεί την κριτική αύριο. Ωραία. Συνεχίζουμε, φίλοι. Μετά πάμε Καραμπάκ Sporting Λισαβόνας. Εγώ αυτό το μάτς με έχει μπερδέψει. Πήγα να το μελετήσω. Χθες έβαλα από εδώ τα σύν, έβαλα από εκεί τα πλήν. Αλλά θεωρώ ότι είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Οπότε το παρατώ. Το παρατάμε. Δεν έχει ενδιαφέρον και βαθμολογικό. Καλό βράδυ, Καραμπάκ. Παίξτε, περάστε καλά. Διασκεδάστε εκεί, Σπόρτι Κλισαβόνα. Μετά έχουμε Άντερλεχτ με την Σπαρτάκ Δνάβα. Ναι, αυτό εντάξει. Αυτή είναι, αυτή τελειώνει την ομάδα. Τέλεια την είπε. Η Άντερλεχτ, μια ομάδα επιθετική χρόνια τώρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Είχε μια καλή ομάδα παλιότερες δεκαετίες. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το match είναι over. Και over 3,5. Εγώ το παρατάω. Δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δεν έχει. Έχουν αποκλειστεί και ναι. Οι δύο. Οπότε ναι, γι' αυτό λέω over 3,5. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Το χωράμε. Μετά πάμε Μπάντε Μπορίσοφ με τη Βίντι. Αυτό το match είναι άμεσα ενδιαφερόμενο ο ΠΑΟΚ. Τι θέλεις, Αλέκο, εδώ? Θέλω νίκη της Μπάντε Μπορίσοφ και αυτό θα παίξουμε. 2-21 ο άσος. Είναι αυτό που λέει ο νόμος του, όταν θέλει κάποιος κάτι πολύ, συνωμοτεί όλο το σύμπαν στο να γίνει. Μακάρι να γίνει κάτι ανάλογο με την προδιετίας, όταν εμείς κερδίσαμε μέσα στην Τότεν, μέσα στη Φιωρεντίνα, και εκείνη τη μέρα, νομίζω ποιος έπαιζε, δεν θυμάμαι, είχε χάσει η ομάδα που ήταν να περάσει αντί για τον ΠΑΟΚ. Και πέρασε ο μεγάλος ΠΑΟΚ με εκείνη την κολάβα του Γκάβι Ροντρίγκες, ναι, στο 90. Και το οποίο ήταν και το διαβατήριό του για τη μεταγραφή του στην Γαλατά Σαράι, που δαπάνησε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Ωραία. Συνέχισε. Μετά πάμε Κράσνονταρ Ακισάρ Μπελέντιγε. Ναι. Κανένα ενδιαφέρον για μένα. Κράσνονταρ φαβορεί, αλλά. Και εγώ δεν το έχω. Προχωράμε. Γίνει 24 τα μάτσα, έχουμε επιλογές. Δεν είναι δυνατόν να μπλέξουμε σε απλά μάτσα. Προχωράμε. Λοιπόν, σε δύσκολα δηλαδή. Μετά έχουμε την Ρόζενμπορκ με τη Celtic. Αυτό, φίλε μου, το match δεν ξεφεύγει ποτέ από το goal-goal. Rosenborg Celtic και goal-goal. Και αν δεν βγει, ελάτε να σας δώσω τα λεφτά σας πίσω. Αλέκο, εσύ το κλείσιμο αυτό ή το παρατάς? Για διπλό το βλέπω. Η Rosenborg έχει μείνει με 0 βαθμούς. Η Celtic έχει 6 και χρειάζεται την νίκη για να προσπεράσει την Λειψία.
αν φέρει, αν στραβοπατήσει η λειψία. Οπότε... Έτσι μου αρέσει να επιχειρηματολογείς και να είσαι διαβασμένος. Ευχαριστώ. Μπράβο σου, Αλέκο. Ναι. Σήμερα σου απονέμω τα εύσημα. Όλοι περιμένουν να σε κυνηγήσω, αλλά ευχαριστώ. Εγώ σε αποθεώνω. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πάντα πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα. Ό,τι περιμένω, το ανάποδο εμείς. Ναι. Για πάμε. Leverkusen Ludogorets. Η Leverkusen. Η Leverkusen είναι μια ομάδα, Αλέκο, που εγώ συγκεκριμένα στοιχηματικά και πολλοί άλλοι που με ακολουθούν γιατί θεωρούν ότι έχω κάποιες γνώσεις στο στοίχημα, είναι μια ομάδα που δεν μπορώ να την πιάσω. Εγώ άσο εγώ, χι Leverkusen. Νόγκολ εγώ, γκολ γκολ Leverkusen. Άσο εγώ, χι άσο Leverkusen. Δεν συναντιόμαστε, δεν το έχουμε. Είναι σαν ένα ζευγάρι που δεν έχει χημεία μεταξύ του. Έχει θετική διάθεση απέναντι σε μια κοπέλα και σε τρελαίνει. Στο πρώτο δίλεπτο θέλει να τη βρει. Θέλει να τη βαπίσει, θέλει να μην τη βλέπει μπροστά σου. Τέτοια κατάσταση είναι η Leverkusen, την παρατάω. Πες μου εσύ. Για την ιστορία, στο Leverkusen έκανα το χειρότερο μεθύσι της ζωής μου. Αδιάφορο για όλους αυτό. Οπότε την παρατάω. Γι' αυτό. Και εγώ. Δεν θέλω να ακούσω για Leverkusen. Πες μου ένα τραγούδι ελληνικό που να έχει μέσα τη λέξη Leverkusen. Μια βραδιά στο Leverkusen. Μπράβο, μια βραδιά στο Leverkusen. Εκείνη η βραδιά για μένα. Αυτή ήταν η βραδιά δικιά σου. Και χειρότερη βραδιά. Πάμε παρακάτω. Την παρατάμε λοιπόν την Leverkusen. Μετά πάμε Μίλαν Ντουντελάντ. Αυτή άστα είναι 1,07 ανάξιο λόγο. Ναι, ναι, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Μετά είναι, πάμε. Λοιπόν... Μπορούσε φυσικά στη Μίλαν να κινηθεί κάποιο σε κάτι over 4,5 και over. Αλλά η Μίλαν δεν σε πείθει ότι μπορεί να κάνει τέτοιες διαφορές. Εκείνος ο Καντούζο, είπαμε, δεν έχει δώσει στην ομάδα την έγκλη και την προσωπικότητα που πρέπει να έχει αυτή η ομάδα. Συνέχισε. Μετά πάμε Μπέτις Ολυμπιακός με μηδενική Γκανιώτα στην Κόλμπετ. Πες μου λίγο άσο, χ και δύο. Ναι. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 1,54, το χ είναι στο 4,43 και το διπλό στο 7,85. Άσο και over εγώ. Ακλείστε τα μάτια. Το Αλέκο, συμφωνούμε απολύτως. Με κλειστά τα μάτια. Στον άσο και over, μια μπέτη στην οποία την έχω δει σε 5-6 παιχνίδια, 90 λεπτά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με εκπληκτικούς συνδυασμούς, με καλούς ποδοσφαιριστές, εκπληκτική ποιότητα. Κάνει ευκαιρίες σε κάθε μάτς, αλλά και ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη κύριε, δεν ξέρω αν θα δυσαρεστώ μέρος αυτών που μας ακούν, αλλά εμείς εδώ θα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Στέκεται μια χαρά. Αν είχε και σέντερ φορ θα ήταν ακόμα καλύτερος και θεωρώ ότι θα σκοράρει. Έτσι, οπότε το άσο. Και θα χάσει όμως, έτσι. Εννοεί. Άσο και over. Και 2,25. Είναι μια επιλογή ξεκάθαρη, θα στηριχθεί όπως πρέπει. Συνέχισε, φίλοι μου. Μετά πάμε Σάλτσμπουργκ Λειψία. Αυτές είναι οι δύο ομάδες Red Bull. Έτσι, το τι θα κάνουν δεν ξέρουμε. Είναι μια κοινή εταιρεία. Είναι κοντά τα ποσοστά πάντως, ναι. Και το άσο και γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε τέτοια συνέδρια. Μου είπε, του είπε, αλλά ο πρόεδρος ξύπνησε και τα είχε με την αδελφή του Αλουνού που είχε την ομάδα. Αδιάφορο παγερά. Παγερά. Έτσι, γιατί... Αν και Σάλτσμπουργκ έχει περάσει, ναι. Έχει 12 βαθμούς, ναι. Ενώ η Λειψία έχει 6 και απειλείται από τη Σέλτικ. Ναι, φίλε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν θέλω να παίζω αυτά τα σενάρια. Εγώ θέλω να παίζω μάτς τα οποία δεν υπάρχει καμία σκιά από πάνω, τίποτα υποψίες, τίποτα. Καθαρά όλα, κρυστάλλινα. Συνέχισε. Μετά πάμε Μπολτάβα με την Άρσεναλ. Η Άρσεναλ η οποία είναι περασμένη, έτσι, και θα μπορεί να βάλει καμιά 8 νεαρούς και να μην ξέρουμε κανέναν. Έχει συμβεί αυτό κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και το ποσοστό της είναι μεγάλο. Πόσο είναι το διπλό της Arsenal? 1,73. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτή την ομάδα. Γιατί μια Arsenal κανονική, η διαφορά δυναμικότητας είναι χαώδης. Είναι σαν να παίζουν 20χρονα με 10χρονα. Όσο καλά είναι και τα 10χρονα, αλλά τι θα παρατάξει. Μπορεί να δώσει ευκαιρία σε όλους τους άλλους. Δεν είναι εντελώς αδιάφορο όμως. Για γιατί η Arsenal χρειάζεται την νίκη, γιατί απειλείται από τη Sporting. Σε περίπτωση ήττας θα ισοβαθμίσει με τη Sporting, αλλά δεν ξέρω τη διαφορά. Οπότε, επειδή σίγουρα... εγώ τη ξέρω, η Arsenal είναι περασμένη. Περασμένη, ναι. Πρώτη. Ναι. Οπότε το αφήνω. Έχει και το άλλο το μάτσο, το οποίο θα κερδίσει. Ναι. Η Arsenal είναι Arsenal, προχωράμε. Φενέρμπαχτσε, Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Δυναμό Ζάγκρεπ είναι καλύτερη ομάδα αυτή την εποχή από τη Φενέρ. Ξεχυλίζει από ποιότητα, παίζει πάρα πολύ ωραία ποδόσφαιρα. Την παρακολουθώ εγώ τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Και από την άλλη η Φενέρ είναι τραγωδία. Δεν μπορεί να κερδίσει. Κοίταται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην Τουρκία. Έτσι, ένα μάτς το οποίο εγώ θα το παίξω διπλό. Δυναμό Ζάγκρεπ και διπλό. Πες το ποσοστό σου, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι 3,32 το διπλό αυτή διπλό. Τη στιγμή. Εδώ είπαμε, δεν θα παίζουμε ένα 13 και ένα 12 και ένα 14. Εκτός αν απευθυνόμαστε μόνο στον γιο του Ωνάση, κανένα θετό αν έχει, ή στο γιο του Σταύρου του Νιάρχου ή κάποιου άλλου οικονομικού τεράστιου παράγοντα τη όμως ότι... της Ελλάδας. Δεν βλέπεις ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ έχει ήδη περάσει με 12 βαθμούς, ναι. Και μία ήττα δεν θα την επηρεάσει καθόλου? Βλέπω ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ παντού παίζει. Παίζει γιατί παντού. Θέλει να φτιάξει το όνομά της στον ευρωπαϊκό στερέωμα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Λογικό. Λογικό. Μετά πάμε Ζυρίχη, ΑΕΚ Λάρνακας. Άλεξ. Αδιάφορο.
Και εγώ δεν. Του Κύπριου βασικά δεν μπορώ, δεν του έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση ποδοσφαιρικά. Του θεωρώ τριπλαδόρου απίστευτου. Σκιέρ, ευέλικτου. Ναι, και τι ρίχε, αλλά αδιάφορο. Δεν ξέρω αν δίνει και κάτι. Να είναι καλά οι Κύπροι μα, το νησί τη Αφροδίτη, να περνάνε καλά εκεί οι φίλε μα. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι, που ξέρουμε ότι περνάνε τώρα ένα μεσοδιάστημα μεταξύ ύφεση και ανόδου. Να πούμε ότι υποδεχόμαστε την Κική στην πόλη από Δευτέρα. Η Κική, η γνωστή Κική, επανέρχεται στα πάτρια εδάφη. Έτσι, ξέρει ο κόσμος που απευθυνόμαστε. Ωραία. Και μετά την Κική, γιατί κάνουμε και μια παρέτηση, μην τρελάνουμε όλο τον κόσμο. Ναι. Συνέχεια τα ποσοστά και τα στοιχήματα. Γιατί είπαμε, είναι καλά τα στοιχήματα, αλλά να δώσουμε και άλλες πληροφορίες. Χρυσάφι δίνουν οι Άραβες του Κατάρ για να γίνει εκεί ο τελικός του Κόπα Λιμπερταδόρες. Μάλιστα για να πάει και εκεί. Όχι, για να πάει και εκεί μπορεί να δώσει ένα τόνο χρυσό. Ωραία. Βάβδους. Από αυτούς τους βάβδους που πήραμε από τον Ριχάρδο, αυτό το μάγο. Ναι. Που όποτε κάναν για αυτοί, μετά θα αναφερθούμε σε κάποια στιγμή. Λοιπόν, στο Κατάρ δίνουν 12 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει εκεί ο τελικός. Μεταξύ Βίβερ και Μπόκα, ο επαναληπτικός. Αυτός που δεν άρχισε ποτέ. Αυτός με τη μητέρα που έζωνε, αν είναι δυνατόν, από τις χειρότερες σκηνές που έχω δει. Δεν μητέρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Να δίνει το παιδάκι της με φωτοβολίδες, με οτιδήποτε άλλο. Πώς δεν το βάλει και κανένα όπλο, κανένα 45, κανένα μάγνουμ, κανένα καλάζνικο να το δώσει να περάσει. Δηλαδή ήμαρτον. Αδιανόητο. Ευτυχώς μάθαμε ότι συνελήφθη αυτή. Ναι. Να γίνει λοιπόν το μάτς στο Κατάρ, δίνουν αυτό το τεράστιο ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα πακτολό χρημάτων σε όποια ομάδα το κατακτήσει. Ωραία πρόταση. Λοιπόν, συνέχισε με το επόμενο μάτς. Μετά πάμε Μπορντό, Σλάβια Πράγας. Παίρνει λίγο ποσοστά αυτό το μάτς. Λοιπόν, ο Άσος είναι στο 3,22, το Χ στο 3,40 και το διπλό στο 2,41. Τι γίνεται σε αυτόν τον όμιλο, Αλέκο, μπορείς λίγο να τον δεις. Σε αυτόν τον όμιλο η Μπορντό έχει ήδη αποκλειστεί, έχει έναν βαθμό. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, Σλάβια Πράγας θέλει τη νίκη για να βγει και πρώτη, αν στραβοπατήσει η Ζενίτ. Μέσα. Σε ένα δελτιάκι light, τον 20-25 ευρώ, μπορεί να μπει αυτό το διπλό της Σλάβιας. Αν θα παπανιστεί. Για συνέχιση. Μετά πάμε αγώνες που ξεκινάνε 10 η ώρα. Έτσι έχουμε τελειώσει με τις 8 παρα 5. Μάλμε Γκένκ. Η Γκένκ χάνει πάρα πολύ δύσκολα. Πες λίγο ποσοστά. Ο Άσος είναι 3,82, το Χ στο 3,52 και το διπλό στο 2,11. Εγώ πιστεύω ότι εδώ βλέπουμε ένα γκολ-γκολ. Εύκολο, ωραίο, αβίαστο στο 1,85. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Γιατί η Γκένκ το έχει αυτό. Παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Και με το Χ βγαίνει πρώτη. Και με το Χ βγαίνει πρώτη. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε έναν ακόμα αγώνα με μηδενική γκανιότητα στην Goldbet. Rages Villarreal. Στη Rages, στην οποία ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής, Αλέκο? Ο πρώην παίκτης της Liverpool. Ο Gerrard. Ο οποίος Gerrard, για να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν, είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός τη χρονιά 2004-2005, όταν και κατέκτησε το Champions League η Λίβερπουλ για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία της, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Θα πούμε λίγο εντάχει πώς. Ήθελε Λίβερπουλ μόνο νίκη με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο κέρδιζε 0-1. Με φάουλ το Ριβάλντο. Ναι. Έφτασε στους 10 βαθμούς, 0-1 κέρδιζε. Έχασε εκείνο το μάτς ο Μπάγεβιτς με κωμικοτραγικές κινήσεις που έκανε από τον πάγκο. Έβαζε κάτι αλλαγές, να λένε. Φοβήθηκε, ταμπουρώθηκε πίσω αντί να βγει μπροστά και να κρατήσουν την μπάλα. Γιατί εκεί έγευνε το γήπεδο. Γεύνει πολύ όταν πιέζουν στο γήπεδο της Λίβερπουλ. Έτσι. Και γι' αυτό δέχτηκε μετά δύο γκολ ο Ολυμπιακός. Έγινε 2-1. Δεν ήθελε κι άλλο γκολ η Λίβερπουλ για να περάσει. Και στο 88 μια κροτίδα, την έχω ήδη στο μυαλό μπροστά του Τζέραρντ, έξω από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Έκανε το 3-1. Με αυτό το γκολ πέρασε η Λίβερπουλ. Έτσι, και έφτασε στον τελικό, σε εκείνον τον απείρου κάλο τελικό, τον εκπληκτικό, με την Μίλαν. Το στην Κωνσταντινούπολη, το με το 3-0 ημίχρονο, 3-3 και στα πέναλτι μετά πήρε το. Η Λίβερπουλ κατέκτησε το Champions League, τον κορυφαίο διασυλλογικό θεσμό του κόσμου φυσικά και όχι μόνο της Ευρώπης. Μετά πάμε στα Σταντάρ Λιέγη Σεβίλη. Και Αλέκο, εσύ είσαι η δουλειά σου. Σταντάρ Λιέγη Σεβίλη. Το σημείο που μπορεί να παιχτεί είναι το διπλό. Δηλαδή δεν πιστεύω αν. Αν βγαίνανε, να ξέρετε κύριε και κάτι ακόμα, πώς λέμε οι στερόγραφοι όταν γράφουμε κάτι, αν βγαίνανε όλα κανονικά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ κέρδιζε πάντοτε τις μικρομεσαίες ομάδες, ο Ολυμπιακός το ίδιο, η Λίβερπουλ το ίδιο, η Μπαρτσελόνα το ίδιο, δεν θα υπήρχαν στοιχηματικές, θα είχαν κλείσει όλες. Υπάρχει το απρόπτο στο ποδόσφαιρο. Εμείς λέμε αυτό που πιστεύουμε ή αυτό που. Βλέπεις οπότε ότι διπλό Σεβίλη. Διπλό Σεβίλη. Μάλιστα. Διπλό και over για να αντίσει το ποσοστό ή διπλό σκέτο. Όχι, διπλό σκέτο. Γιατί είναι αρκετό το διπλό σκέτο. Διπλό σκέτο είναι στο 1,71 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα διπλό λοιπόν σκέτο παραγγελία για την Σεβίλη, χωρίς κρεμμύδι.
Έτσι. Ναι. Και προχώρησε. Μετά πάμε Chelsea PAOK. Εδώ φυσικά υπάρχει το συνέστημα. Πόσο μας δίνουνε? Το για διπλό είναι στο 11.05. Ναι, συνέχισε τον Άσο πρώτα, καλά είπαμε. 1.34 ο Άσος, το Χ είναι στο 5.53. Μάλιστα. Νομίζω ότι όποιο και να είναι το σημερινό αποτέλεσμα, αν ο ΠΑΟΚ δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, οι οπαδοί θα ανταμειφθούν μόνο από αυτό. Γνωρίζουμε λοιπόν τις δυσκολίες του μάτς, τα πάμε και στην αρχή. Έτσι. Εγώ εδώ πέρα, με τα ΠΑΟΚ-ΣΥΔΙΚΑ αισθήματά μου που μου διακατέχουν όλο το 24ωρο, θα παίξω γκολ-γκολ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει. Και μακάρι, εύχομαι να το χάσω το στοίχημα. Να σκοράρει ο ΠΑΟΚ και να μην σκοράρει η Τσέλσι. Και αύριο εδώ να έρθουμε και να κάνουμε έναν ωραίο απολογισμό, άμα έρθει και το άλλο το αποτέλεσμα καλό, και να έχουμε πάλι ελπίδες, γιατί εμένα με ενδιαφέρει άμεσα να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη, γιατί θεωρούσα ότι ο ΠΑΟΚ τις έχει αυτές τις δυνατότητες, και επειδή δεν είμαι πεσιμιστής, δηλαδή απεσιόδοξος, θεωρώ ότι ακόμα και το 3, το 5, το 20% που έχουμε είναι ποσοστό. Συνέχισε. Γκολ γκολ λοιπόν η Τσέλσι. Μετά πάμε από όλων Λεμεσίου. ΠΑΟΚ, όχι η Τσέλσι. Λάτσιο. Εγώ είπαμε Κύπρος, δεν μπλέκω, δεν τους θέλω στη ζωή μου. Στη ποδοσφαιρικά πάντα, για να μην παρεξηγηθούμε. Εδώ φοβόμαστε να πούμε μια λέξη. Για πες. Προχώρα. Γιάμπλονετς με τη Ρεν. Πρώτα θέλω να σου δώσω τα συγχαρητήριά μου. Τα ελληνικά σου, δεν ξέρω κατά ένα μαγικό τρόπο που ήθελες αυτή την ξεκούραση. Εκεί στην Ιταλία. Έχει στάσει το. Την έλειψα. Εξάσκησα τα ελληνικά παραπάνω από το κανονικό. Δεν γίνεται. Θέλω να κάνεις ένα λάθος. Δεν γίνεται να σε έχω στο μυαλό μου με λάθη και εσύ να μου είσαι αλάθητη. Θα με κάνεις κάποιο λάθος. Έτσι και φτιαχτώ. Γιάμπλονετς λοιπόν. Συγκλονιστικό. Γιάμπλονιτς, φίλε μου Αλέκο. Αδιάφορο το μάτς και για τις δύο τις ομάδες. Θα παίξουν για απλώς για να παίξουν. Πιστεύω στον Άσο. Εγώ δεν θα το ακουμπήσω αυτό. Λόγω έδρας, αλλά ναι. Δεν θα... Ναι, ναι, σωστά. Καλύτερα να το αφήσουμε. Συνέχισε, φίλε μου. Μετά πάμε Σάρτσμπουργκ Μπεσίκτας. Μακριά και αγαπημένη. Γιατί είπες. Ναι. Από μένα μακριά και αγαπημένη. Πάμε παρακάτω. Και μετά έχουμε τελευταίο αγώνα. Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Φραγκφούρτης με την Μαρσέη. Τα γνωστά λουκάνικα λοιπόν. Μια εκπληκτική ομάδα, εντυπωσιάζει και φέτος, παρά τη φυγή του Νίκο Κόβετς, του Κόβετς, του προπονητή της, για την Bayern, εντυπωσιάζει και φέτος, είναι εκπληκτική και σας έχω πει, θα σας το λέω συνέχεια για να σας γίνει βίωμα και να τον μάθετε τον ποδοσφαιριστή, δώστε χρόνο και απολαύστε Γιόβιτς, θα μας απασχολήσει στο προσεχές μέλλον, πεκτούρα τελείωτη, η Μαρσέη φυσικά καλή ομάδα. Έχει έναν βαθμό. Έτσι. Μόνο. Εγώ όμως θα παίξω Άιντραχτ. Άιντραχτ και over. Άιντραχτ σκέτο. Ο Άσος της Άιντραχτ. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό να το δω. Μεταφέρθηκα. Λοιπόν... Τι λες, ρε. Άιντραχτ το Μαρσέη για ένα 10. Τι να το είναι πω. 1,65. Ένα 65. 12 βαθμούς έχει η Άιντραχτ και έναν. Ναι, γιατί τα παίζει τα ματς, φίλε, η Άιντραχτ. Είναι Γερμανή. Είναι Γερμανή, άσχετα εμείς πάλι που χθες προδοθήκαμε σαν ένας καινούριος Ιούδας. Όταν πιστέψαμε στο ότι αν θα βάλει κάποιος γκολ, άσχετα που έπαιζε με 10 παίκτες στο Χόφενχάιμ Σαχτάρ, θα είναι Γερμανοί και δέχτηκαν τον γκολ στο 93. Σωστά. Και εμείς πήγαμε καλό βράδυ σε έναν ωραίο, ωραία, τεράστιο κουβά. Φτάνοντας λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με ευχές για τον ΠΑΟΚ, για ένα καλό παιχνίδι, να το απολαύσουν οι φιλαθλοί μας και από μέσα και τα εκατομμύρια που θα το δουν στην τηλεόραση και να φέρει ο ΠΑΟΚ ένα καλό αποτέλεσμα, αν δεν φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, να κάνει μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση τηρουμένων των αναλογιών. Κύριε Αλέκο, εσείς, πώς θα την κλείσετε? Και αυτοί που είναι εκεί, οι φίλοι μας, να περάσουν καλά και με το μάτς και μετά το μάτς. Αφήνοντας λοιπόν τα υπονοούμενα του Αλέκος, θα κλείσει για σήμερα η φίλη μας η Σοφία. Έχει πολλά καζίνο εκεί στην, μετά το μάτς, μπορούν να επισκεφθούν, έχει αρκετά καζίνο. Ο θείος άνθρωπος στον κόσμο, στον τζόγο, μπράβο, μπράβο Αλέκο. Να πούμε όμως για όσους φίλους δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι και δεν θέλουν έτσι να ποντάρουν σήμερα Europa. Έχουμε και μπάσκετ. Τι έχουμε λοιπόν στο μπάσκετ? Έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε προκριματικά παγκοσμίου μπάσκετ και προκριματικά ευρωμπάσκετ. Οπότε γενικά σήμερα είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα στοιχηματική ημέρα και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Οπότε μπείτε στη σελίδα της Goldbet. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, μπείτε έτσι να συγκρίνετε μόνιμα αποδόσεις. Μόνιμα ανοιχτά τη σελίδα του Goldbet απόψε. Της Goldbet. Γιατί όχι. Μπείτε να ποντάρετε, να κερδίσετε ελπίζουμε. Να πάρετε τα χρήματά σας άμεσα, γιατί η Goldbet πληρώνει άμεσα. Το κυριότερο, τα κέρδισες, τα πήρες. Και αν χάσετε, δεν πειράζει. Κάθε μέρα, άλλη μέρα. Μέσα στη ζωή όλα είναι. Καλή επιτυχία λοιπόν στο ΠΑΟΚ. Ραντεβού αύριο εδώ, 2 η ώρα, Λίμπερο 107,4. Γεια σας. Ο διευθυντής. Έρχεται ο διευθυντής.